Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε μια συγκλονιστική μαρτυρία. Ακούμε καθημερινά για τις δεκάδες ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού. Ο Βασίλης Τζερεμές είναι ο γιος του 70χρονου Θωμά, ο οποίος, όπως θυμάστε, έσβησε στους διαδρόμους του Αμαλία Φλέμινγκ από κορονοϊό, περιμένοντας να βρεθεί μια κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάμε να ακούσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία. Ήταν την 3η 23 Μαρτίου όταν ο Θωμάς Τζερεμές άφηνε την τελευταία του πνοή στους διαδρόμους του Αμαλία Φλέμινγκ, περιμένοντας στη σειρά προτεραιότητας του ΕΚΑΒ για ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πατέρας μου, για όλους αυτούς, για το κράτος, για το σύστημα, δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να είναι απλά ένας αριθμός. Βλέπω κάθε μέρα 732 διασωληνωμένοι, 60 νεκροί. Για μένα ήταν ο πατέρας μου όμως. Ήταν ο πατέρας μου που με μεγάλωσε, εμένα και δύο αδερφές. Με μεγάλωσε έτσι ώστε να έχω αρχές, ήθος. Ήταν μερακλής άνθρωπος. Πολύ μερακλής. Τώρα σε το χωριό μας, η παρέα, ο κόσμος, να μιλάει με τον κόσμο. Και μας έδωσε αξίες. Και ήταν πάνω απ' όλα δίκαιος. Και αυτός είναι και ο λόγος που σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Δεν ψάχνω να βρω κάτι. Ψάχνω δύο απαντήσεις, γιατί έτσι με έμαθε ο πατέρας μου, να είμαι δίκαιος. Μπορεί για κάποιους να ήταν ο νεκρός νούμερο 7530. Για τους συγγενείς του όμως ήταν ο Θωμάς Τζερεμές, ο άνθρωπος που πέθανε στους διαδρόμους του Αμαλία Φλέμινγκ, περιμένοντας ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, χτυπημένος από τον κορονοϊό. Πώς όμως φτάσαμε από την 1η Μαρτίου, εν τέλει ο άνθρωπος να καταλήξει στις 23 του ιδίου μήνα. 1η Μαρτίου έκανε την αιμοκάθαρση, διαγνώστηκε θετικό στον COVID. Και από εκεί ξεκινήσαν όλα. Στις 3 του μήνα πήγε στο Λαϊκό και περίμενε 5 ώρες. Πού περίμενε? Περίμενε στους διαδρόμους. Περίμενε στους διαδρόμους και έλεγε στον κόσμο: μην με πλησιάζετε, είμαι άρρωστος. Και οι περισσότεροι νομίζαν ότι κάνει πλάκα. Μέχρι που αναγκάστηκε και βγήκε έξω, μέσα στο κρύο. Στις 8 του μήνα πήγε στο Αμαλία Φλέμινγκ, που με το που τον είδαν τον άνθρωπο και του κάναν κάποιες εξετάσεις, του είπανε: τι κάνεις εσύ έξω? Εσύ έπρεπε από την αρχή του μήνα, από τη μέρα που διαγνώστηκες, να είσαι μέσα. Είσαι στην πιο ευπαθή ομάδα λόγω νεφρικής ανεπάρκειας. Μετά από λίγες μέρες μας πήραν οι γιατροί, μας είπανε: χρειάζεται διασωλήνωση. Την πρώτη μέρα διασωλήνωσης μας είπανε ότι είναι στην 40η θέση στη λίστα αναμονής για να μπει σε ΜΕΘ. Την τέταρτη ημέρα διασωλήνωσης μας πήραν τηλέφωνο, όπως κάνανε συνέχεια, και μας είπανε είναι στην 54η ή δεύτερη, νομίζω 54η θέση στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ότι αυτοί έχουν εξαντλήσει τα πάντα. Την επόμενη μέρα το πρωί, 5:25, απεβίωσε ο πατέρας μου. Τίθονται 2-3 ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι ο χρόνος που χάσαμε. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν υπήρχε μια κλίνη ΜΕΘ. Αν έμπαινε σε μια κλίνη ΜΕΘ. Και όπως λέει και ο εντατικολόγος, ο κύριος Κούμπος, από το, δεν θυμάμαι το νοσοκομείο, ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος διασωληνώνεται εκτός ΜΕΘ, απλά περιμένουμε πότε θα πεθάνει. Καθώς και η κυρία Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της, εντατικολόγος και αυτή, εξηγεί ότι η ΜΕΘ δεν είναι μόνο ένα κρεβάτι, αλλά είναι και μηχανήματα, παρέχει μηχανήματα τα οποία στηρίζουν και παρακολουθούν τα ζωτικά όργανα του ασθενούς, έτσι ώστε να του δώσουν χρόνο για να δεχθεί την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό ακριβώς που έλειπα από τον πατέρα μου. Απλά αναρωτιέμαι, σε σχέση με αυτό που είδαμε τη μητέρα μου, αμέσως αγωγή έγινε πολύ καλά. Αν το ίδιο θα ίσχυε και με τον πατέρα μου. Θεωρείτε μετά από όλα αυτά που ζήσατε ότι στα νοσοκομεία πλέον και με βάση το προσωπικό σας παράδειγμα γίνεται διαλογή ασθενών? Με αυτά που έζησα και με αυτά που είδα πιστεύω ότι υπάρχει μια διαλογή ασθενών κατά τη δικιά μου άποψη, την οποία δεν μπορώ να γνωρίζω τα κριτήρια ή τα παράθυρα ενδεχομένως που μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτό μου αφήνουν να καταλάβω όταν από την 40η θέση βρίσκεται στην 54η.
Θέλω να μου πείτε πώς το χειριστήκατε όταν πλέον μετά από αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία μάθατε ότι ο πατέρας σας έφυγε από τη ζωή. Αυτό ίσως ήταν το πιο δύσκολο και αυτό ίσως με έχει φτάσει στο σημείο ακόμα να μην έχω καταλάβει τι έχει γίνει, ότι έφυγε ο πατέρας μου. Και τώρα που σας το λέω μου φαίνεται περίεργο αυτό το έφυγε, γιατί όταν το έμαθα το πρωί 23, το πρωί με πήραν τηλέφωνο, είχαν σβήσει τα πάντα από το μυαλό μου, είχα καθίσει σε μια καρέκλα και σκεφτόμουν πώς θα το πω στη μητέρα μου. Και έλεγα τώρα τι θα της πω. Μαμά, ο μπαμπάς έφυγε. Πώς, μακριά της κιόλας, να μην μπορεί κανείς να πάει να δει, ούτε τον πατέρα μου που τα παίρναγε όλα μόνος του, ούτε τη μητέρα μου. Στην αδερφή μου, τη μεγάλη, πώς να της το πω. Να της πω τι. Αυτό το τι του Βασίλη Τζερεμέ για το θάνατο του πατέρα του, αυτό το ερώτημα είναι το ερώτημα που θέτουμε όλοι και διεκδικούμε μία απάντηση. Πραγματικά συγκλονιστική μαρτυρία. Μένουμε στο θέμα. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και στην Αναστασία Γιάμαλη για το σχόλιο της. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Δυστυχώς, η τραγωδία έχει 8.160 ονοματεπώνυμα. Έχει οικογένειες, έχει παιδιά, έχει εγγόνια, έχει συζύγους, έχει φίλους. Μια από αυτές τις ιστορίες είναι η ιστορία του 70χρονου, που αναδεικνύει όχι μόνο τον πόνο μιας οικογένειας, τον πόνο ενός γιου, αλλά και τις τρομακτικές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ώρα που οι κυβερνώντες μας λένε όλα καλά και προσλήψεις έχουμε κάνει και τις ΜΕΘ έχουμε ενισχύσει και βάζουμε και άλλες ΜΕΘ καθημερινά και πάλι καλά να λέμε γιατί σε άλλες χώρες έχετε δει είναι χειρότερα και έχουμε αεροδιακομιδές σε γειτονικές χώρες. Ξεχνάνε να μας πούνε βέβαια ότι όλα αυτά ήταν στο πρώτο κύμα, όταν είχε πιαστεί όλη η Ευρώπη στον ύπνο. Ναι. 130 συμπολίτες μας καθημερινά περιμένουν ΜΕΘ. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν και υπερβαίνουν αυτόν και το γνωρίζουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως, ειλικρινά, πώς πήγαμε από την έκκληση του λοιμοξιολόγου, του κυρίου Τσιόδρα, πέρυσι, στις 23 του Μάρτη, όταν τα νέα κρούσματα ήταν τότε 35 και οι νεκροί συνολικά 13. Και ο κύριος Τσιόδρας τότε έλεγε και σήκωσε μια χώρα στην πλάτη του με αυτή τη δήλωση. Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου, είχε πει στο briefing, πολύ σοβαρός επιστήμονας, από τους καταξιωμένους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, μου είπε πως κάνουμε πολύ μεγάλη φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανήμπορους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση που δίνω και την αφήνω στην κρίση σας είναι ότι το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής ζωής αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Τους τιμώμε και τους σεβόμαστε όλους. Τους προστατεύουμε όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Τον κύριο Τσιόδρα έχουμε να τον ακούσουμε από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν ανακοινώθηκε το νέο lockdown και όταν έδωσε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό. Έναν χρόνο μετά, και δύο μέρες, τρεις, στις 26 Μαρτίου, η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας, η κυρία Παπαευαγγέλου, είπε ότι το 20% των ανθρώπων που πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ είναι πολύ μικρό. Πότε συνηθίσαμε και εξοικειωθήκαμε με αυτού του είδους τις απώλειες? Δεν είναι συνέδριο υγείας το καθημερινό briefing, που θα δούμε απώλειες και πίνακες και θα δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο την επόμενη φορά. Ναι. Δεν γίνεται με 8.160 νεκρούς. Το νούμερο είναι τρομακτικό πια. Η προσέγγιση να είναι συμβαίνουν αυτά, υπάρχουν και χειρότερα. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά. Δεν θα έπρεπε να είμαστε okay ως κοινωνία με την παραδοχή ότι οι συμπολίτες μας, ότι όλοι οι συμπολίτες μας δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Κάθε ζωή μετράει και το 20% και η μία στις πέντε. Γιατί κάθε ζωή έχει τη δική της αξία. Σου θυμίζω πως είχε γίνει παγκόσμιο θέμα σε όλο τον τύπο, σε όλα τα δελτία ειδήσεων, το πρωτοσέλιδο του New York Times στις 24 Μαΐου του 2020 με τα ονόματα των ανθρώπων που ήταν γεμάτα, που χάθηκαν από τον κορονοϊό και καθήλωσε τον πλανήτη. Οι θάνατοι στη ΣΥΠΑ πλησιάζουν τους 100.000. Μια ανυπολόγιστη απώλεια ήταν ο τίτλος και από κάτω ο μεσότιτλος ήταν «Δεν ήταν απλά ονόματα σε μια λίστα, ήταν εμείς». Και μετά είχαμε τα ονοματεπώνυμα και τις ηλικίες και τις ιδιότητες των αδικοχαμένων. Ειλικρινά, δεν ξέρω πότε
μπήκαμε σε μια διαδικασία να μην μας νοιάζει. Είτε είμαστε επιστήμονες και πολλό δε μάλλον όταν είμαστε η πολιτεία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πλέον έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και λένε εμείς κάναμε τα πάντα. Ούτε τα πάντα έκαναν και υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλά ξαφνικά οι γιατροί που βγαίνουν και τα λένε βαφτίζονται είτε συνδικαλιστές που μεροληπτούν είτε διασπορείς ψευδών ειδήσεων και καλούνται στους εισαγγελείς. Όταν δεν απολύονται κιόλας, το ξέρεις το θέμα. Την περίπτωση έχεις... του κυρίου Καταραχιά, λες, δεν έγινε δεκτή η ένσταση, να ξέρεις. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, φαίνεται περισσεύει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.